δικογραφία, έτσι δεν πάει, κύριε Σαράκη? Ναι, είναι. Και δεν είναι. Δηλαδή, όταν βλέπουμε να διαρρέουν δικογραφίες, κανονικά είναι παράνομο αυτό που γίνεται, έτσι δεν συμβαίνει? Ναι, κανονικά απαγορεύεται. Η ανάκληση να το πω είναι έτσι, μυστική. Ναι, ναι, αλλά ναι. Στην Ελλάδα ήθιστε οι δικογραφίες να διαρρέουν στον τύπο. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει κανείς κάτι να φοβάται όταν υπάρχει μια διαρροή. Ξέρετε, θέλω να πω αυτό λοιπόν. Για τα βίντεο που για υπάρχουν. Για το συγκεκριμένο που ξέρω εγώ τουλάχιστον. Ναι, αλλά να κάνω ένα σχόλιο. Βεβαίως, όσα έτσι, θέλετε. Γιατί ναι, ναι. Ακριβώς, ναι, ναι. Ξέρετε, με αφορά αυτή η υπόθεση και όταν ακούω ότι υπάρχει σκευωρία και όταν ακούω ότι υπάρχουν και γίνεται μια κριτική, οξία κριτική για αυτό το σκάνδαλο, το οποίο δεν είναι ελληνικό σκάνδαλο, είναι παγκόσμιο σκάνδαλο. Διεθνές, βέβαια. Διεθνές σκάνδαλο, διότι η συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία ελέγχεται για τις αθέμητες πρακτικές της όχι μόνο στην χώρα μας, αλλά και στην Τουρκία και στην Ιταλία και στην Νότια Κορέα, αλλά και σε άλλες χώρες στον κόσμο. Εδώ είναι που εμάς μας αφορά, είναι ένα μέρος αυτού του σκανδάλου, του διεθνού σκανδάλου. Και στις άλλες ξέρετε, χώρες είπαμε και τα πολιτικά πρόσωπα. Κοιτάξτε. Αυτή την πρακτική την ακολουθούσαν και αλλού, κύριε Σαράκη, και σε άλλες χώρες. Είχαν εφάρμοζαν αθέμητες πρακτικές για να χειραγωγήσουν την αγορά. Μάλιστα. Εγώ δεν γνωρίζω το βάθος της έρευνας στις άλλες χώρες. Ναι. Γνωρίζω όμως ότι προχωρούν οι έρευνες και γνωρίζω και κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι στον προϋπολογισμό της η συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία, στον παγκόσμιο προϋπολογισμό της, προβλέπει 2 δισεκατομμύρια περίπου δολάρια για τις για τα νομικά έξοδα και για τα τυχόν πρόστιμα τα οποία θα επιβληθούν. Έχουμε δηλαδή μια φαρμακοβιομηχανία που η ίδια προβλέπει στον προϋπολογισμό της, αν θέλετε, σημαντικά χρηματικά ποσά, τα 2 δισεκατομμύρια ανέτος, δεν είναι ψυχουλά, ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν ευθύνες, νομικές ευθύνες που έχει απέναντι σε διάφορα κράτη. Αλλά έχουμε μια νοοτροπία που λέει το εξής, ότι ναι, κάνω αθέμητες πρακτικές για να χειραγωγήσω την αγορά, αλλά αυτές θα τις κοστολογεί σε χρήμα. Ναι. Γι' αυτό και έχει πληρώσει και πρόστιμα ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι μου σε λίγο κύριε Σλάπας πρωινερών. Στο παρελθόν έχει πληρώσει γύρω στα 390 εκατομμύρια δολάρια. Ναι. Ευελπιστούμε ότι αυτή την φορά, σε αυτή την υπόθεση, σε αυτό το κομμάτι το οποίο μας αφορά εμάς οι οποίοι προσφύγαμε στην Αμερικανική δικαιοσύνη, ότι το πρόστιμο θα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο. Διότι έχουμε εισφέρει πάρα πολλά στοιχεία και ξεκινάω από εκείνο που είπατε πιο πριν και βίντεο. Και έχω σκάσει, Άγγελε. Ναι, και μπορείς να καταλήξεις. Δεν μπορούμε να το δείξουμε αυτό για λόγους που εξηγήσαμε. Ακριβώς. Που δείχνει στέλεχος της Νοβάρτης, έτσι. Είναι να λέει πώς δαμάζαμε στέλεχος, το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Ακριβώς, το οποίο κατά τη διάρκεια ενημέρωσης εργαζομένων ουσιαστικά εξηγεί το πόσο στενές είναι οι σχέσεις με την κυβέρνηση. Θέλετε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες από αυτού? Κοιτάξτε, εγώ θα διαβάσω ένα που έχει πει ο Άρνοντ Πλους Βαν Άμστελ, ένα κορυφαίο στέλεχος της φαρμακοβιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο, ο οποίος λέει χαρακτηριστικά, φαίνεται σε δικογραφία, ότι η Νοβάρτης είναι το καλύτερο μέρος για να δουλέψεις μαζί του, είτε είσαι γιατρός, είτε είσαι ασθενής, είτε είσαι μέλος της κυβέρνησης. Γι' αυτό και περιμένω από την ελληνική δικαιοσύνη να καλέσει επιτέλους τον Βαν Άμστελ να δώσει εξηγήσεις τι εννοεί με αυτές τις φράσεις. Τι είναι ο κύριος Βαν Άμστελ? Είναι ένα κορυφαίος στέλεχος. Ανήκει στη διευθυντική ομάδα. Μάλιστα. Στην μητρική εταιρεία, ο οποίος καθοδηγεί και τα υπόλοιπα στελέχη στις διάφορες χώρες. Τα έχει πει πριν από μερικά χρόνια και είναι καταγεγραμμένα στην δικογραφία. Δεν έχει κληθεί ακόμα. Κοιτάξτε, εγώ είμαι επικεντρωμένος στην αμερικανική έρευνα. Ναι. Παρακολουθώ όμως και την ελληνική έρευνα, γιατί είναι ένα κομμάτι αυτής της έρευνας και είναι, αν θέλετε, η απόρρια της αμερικανικής έρευνας. Και περιμένω με αγωνία την ελληνική δικαιοσύνη να είναι τολμηρή και να επιταχύνει τις διαδικασίες. Γιατί δίνει το δικαίωμα σε ένα τέτοιο μείζον σκάνδαλο σε κάποιους να αμφισβητούν το βάθος του σκανδάλου και το μεγέθος του σκανδάλου. Και έχει ευθύνη η ελληνική δικαιοσύνη. Βλέπουμε δηλαδή την ελληνική δικαιοσύνη να, σε ό,τι αφορά την μαφία των φυλακών, αυτό που ονομάζεται μαφία των φυλακών, να εφαρμόζει ταχύτατες διαδικασίες και μάλιστα και με δικονομικές ακρότητες. Να συλλαμβάνονται δικηγόροι οι οποίοι είναι και έγνωστοι διαμονής και είναι και σε μια ηλικία για ένα δίκημα το οποίο επισύρει ποινή καθήριξης 5 έως 10 έτη. Και εδώ που έχει λελατηθεί το δημόσιο χρήμα, να πηγαίνουμε με ρυθμούς χελώνας. Να δίνουμε το δικαίωμα να αμφισβητείται το μέγεθος του σκανδάλου. Και αυτό το σκάνδαλο που έχει αναφορά έχει στο δημόσιο συμφέρον, στο δημόσιο χρήμα. Σε μια χώρα η οποία είχε πτωχεύσει
και αντιμετώπισε όλη η ελληνική κοινωνία τα δεινά αυτής της πτώχευσης. Είχαμε μείωση συντάξεων, είχαμε μείωση μισθών, είχαμε ανθρώπους που απόλυσαν την εργασία τους. Ανθρώπους οι οποίοι τα όνειρά τους και να φεύγουν στο εξωτερικό για να μπορούν να βρουν εργασία. Και να λείπουν δισεκατομμύρια από τον δημόσιο κορβανά την ίδια ώρα που κόβονταν οι συντάξεις και να μην αναζητάει η ελληνική δικαιοσύνη να αποδοθούν ευθύνες, αυτό με προβληματίζει. Γιατί οι ρυθμοί της ελληνικής δικαιοσύνης, θα το πω, έχουμε δικαίωμα ως πολίτες να κρίνουμε και τους ρυθμούς της δικαιοσύνης. Είναι ρυθμοί χελώνας και με προβληματίζει. Τι εννοείτε σας προβληματίζει? Μα υπάρχουν πληθώρα. Θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρχει κάποια σκοπιμότητα ή είναι άλλοι οι λόγοι? Είναι και βεβαίως τα δύο μαζί. Υπάρχει σκοπιμότητα. Υπάρχει σκοπιμότητα. Δεν θέλουν να σπάσουν αυγά. Διότι ακριβώς το πολιτικό σύστημα. Όταν λέτε δικαιοσύνη, εννοείτε κάτι συγκεκριμένο στην εισαγγελία κατά της διαφθοράς, κάπου αλλού, σε κάποια άλλα παράκεντρα? Τη συγκεκριμένη υπόθεση την διαχειρίζεται η εισαγγελία της διαφθοράς. Θεωρώ λοιπόν ότι θα έπρεπε να είχαν γίνει περισσότερα πράγματα σε συντομότερο χρόνο από ό,τι έχουν γίνει, διότι ακριβώς τραυματίζουν, αν θέλετε, την έρευνα. Διότι δεν είναι δυνατό να μην προχωράει αυτή η έρευνα ένα τόσο μεγάλο σκάνδαλο. Δεν υπάρχει άλοθη. Εδώ έχουμε εμπλοκή και της αμερικανικής δικαιοσύνης. Ναι. Έχουμε και τη συνδρομή της αμερικανικής δικαιοσύνης. Και διαβάζουμε και το γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει μια συνεργασία. Η ποιότητα της συνεργασίας είναι ευθύνη και των δύο πλευρών. Έχουμε διαβάσει ότι υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη συνεργασία. Γιατί υπάρχουν προβλήματα? Κάποια στιγμή πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός. Γιατί η δικαιοσύνη, κυρία Κρυβοπούλου και κύριε Προβληστιάνο, απονέμεται εν ονόματι του ελληνικού λαού. Σύμφωνα. Και εδώ δεν είναι μια ιδιωτική διαφορά όπως είναι αυτό που είναι στην επικαιρότητα του το θέμα μεταξύ των δικηγόρων και κάποιων ιδιωτών για κάποιες οικονομικές απαιτήσεις. Εδώ μιλάμε για ένα σκάνδαλο το οποίο αναφέρεται στο δημόσιο ταμείο, στο χρήμα των Ελλήνων πολιτών. Μας αφορά όλους. Εάν υπήρξε κάποιοι που αυτό το χρήμα πήγε σε τσέπες ιδιωτών, σε ιδιωτικά συμφέροντα, θα πρέπει να ερευνηθεί. Και μιλάμε για την δημόσια υγεία. Σύμφωνοι, αλλά... Ποιοι προκαλούν αυτή τη, συγγνώμη, Κατερίνα, αυτή τη δυσλειτουργία ανάμεσα στις αρχές της αμερικανικές και της ελληνικές? Η συνεργασία είναι μεταξύ των Ελλήνων δικαστών και των Αμερικανών εισαγγελέων.